Το εργαστήριο μελέτης πλοίου ιδρύθηκε το 1989, μετά την εκλογή μου ως καθηγητής στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο, και έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη, την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα της μελέτης σχεδίασης πλοίου. Σήμερα αυτό που κάνουμε εδώ στο εργαστήριο, έχοντας αναπτύξει κατάλληλα λογισμικά εργαλεία, είναι να εξετάζουμε εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις έχουν φτάσει και τις 25.000. Συνεπώς, μεταξύ αυτών μπορούμε να επιλέξουμε πολύ καλύτερες σχεδιαστικές λύσεις από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό είναι τελικά αυτό το οποίο ονομάζουμε ολιστική μέθοδος μελέτης και σχεδίασης πλοίου και ολιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης του πλοίου. Το εργαστήριο μελέτης πλοίου στελεχώνεται από 4 μέλη ΔΕΠ της Σχολής Ναυπηγών. 1/5 μέλος ΔΕΠ έχει ήδη εκλεγεί και περιμένουμε να αναλάβει τα καθήκοντά του. Επιπλέον υπάρχουν 3 συνάδελφοι ναυπηγοί, μηχανικοί, οι οποίοι είναι μέλη του εργαστηρίου. Και επίσης έχουμε την ευκαιρία να απασχολούμε κατά καιρούς απόφοιτους, οι οποίοι στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών ή της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής συνεργάζονται μαζί μας σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Εργάζομαι τώρα στο εργαστήριο μελέτης πλοίου με τον κύριο Παπα-Νικολάου σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά την εγκατάσταση τεχνολογιών πάνω σε υπάρχοντα πλοία που θα κάνει το πλοίο πιο οικολογικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Ξεκίνησα στο Πολυτεχνείο τον Σεπτέμβριο του 2007 και αποφυτώ αυτή τη στιγμή από τη Σχολή Ναυπηγών με το δίπλωμα του Ναυπηγού Μηχανολόγου. Η διπλωματική μου είναι πάνω στην ολιστική πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση δεξαμενοπλοίων, επιβλέποντας τον κύριο Παπα-Νικολάου. Initially, I was studying at Harbin Engineering University of China. So in 2004, there was some project supported by European Commission. So four universities involved, also this Harbin Engineering University, also NTUA. Συνεπώς, το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι να αναπτύξει μεθόδους για τη βέλτιστη σχεδίαση πλοίων και πλωτών σκευασμάτων γενικότερα, να αναπτύξει τα κατάλληλα λογισμικά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε πλοία με υπολογιστές, να τα αξιολογήσουμε, να τα κοστολογήσουμε, τόσο προς το κόστος κατασκευής, το κόστος λειτουργίας, συντήρησης, και να δούμε επίσης και τις πιθανές επιπτώσεις του θαλάσσιου περιβάλλον, εφόσον τέτοιες υπάρχουν, ιδιαίτερα σε πλοία όπως είναι τα δεξαμενόπλοια. Συνεπώς, ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε είναι πώς να σχεδιάσουμε δεξαμενόπλοια τα οποία κατά το δυνατόν θα είναι ασφαλή και δεν θα επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Βρισκόμαστε στο χώρο του Εργαστηρίου Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής του Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Όπως βλέπετε γύρω μας, έχουμε πολλά πρότυπα πλοίων, τα οποία είναι υποκλίμακα κατασκευασμένα στο εργαστήριο και αφορούν είτε σε υπάρχοντα πλοία, τα οποία κυκλοφορούν διεθνώς και στις ελληνικές θάλασσες, είτε σε νέες σχεδιάσεις, τις οποίες εκπονούμε εμείς και στη συνέχεια φτιάχνουμε τα αντίστοιχα πρότυπα. Ο σκοπός αυτών των προτύπων είναι να μελετάμε την υδροδυναμική συμπεριφορά των πραγματικών πλοίων μέσω πειραμάτων που γίνονται στην πειραματική δεξαμενή που έχουμε δίπλα. Πολλές από αυτές τις νέες σχεδιάσεις γίνονται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου που διευθύνει ο κ. Παπα-Νικολάου, με το οποίο συνεργαζόμαστε. Εκεί εκπονούν τα σχέδια πολλές φορές και εδώ μας τα φέρνουν να μελετήσουμε την υδροδυναμική του συμπεριφορά. Αυτό
αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να, όσο γίνεται σε περισσότερο βαθμό, να αυτοματοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες, να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονο λογισμικό, το οποίο μας επιτρέπει να επιταχύνουμε και εργασίες που γινόντουσαν, απαιτούσαν πολύ χρόνο και πολύ κόπο, να γίνονται όσο το δυνατόν αυτόματα. Πριν από περίπου 15 χρόνια, το 1994, υποβάλαμε στα πλαίσια ενός διαγωνισμού μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μία πρόταση για ένα καινοτόμο δίγαστρο σκάφος, υβριδικό καταμαράν, το οποίο έχει τη δυνατότητα σχετικά αυτοματοποιημένης φωτοεκφόρτωσης. Και η πρόταση αυτή πήρε το πρώτο βραβείο στην μεγάλη αυτή ναυτιλιακή έκθεση Schiffmaschine Meerestechnik που γίνεται στο Αμβούργο της Γερμανίας. Ασχοληθήκαμε πριν από 12 χρόνια με το ατύχημα του Σάμινα, το τραγικό αυτό ατύχημα που έγινε στην Πάρο. Κάναμε μια εκτεταμένη έρευνα, η οποία νομίζω δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε στο εξωτερικό θα βρείτε. Πρέπει να σας δείξω ότι το πόρισμα αποτελείται από περίπου 500 σελίδες, το οποίο υποβάλαμε προς τις αρχές και νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία το πώς βυθίστηκε το πλοίο αυτό και στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να βρούμε τα πραγματικά αίτια της βύθισης του τραγικού αυτού πλοίου. Congratulations. Mr. President, fellow members, distinguished guests, students of the National Technical University of Athens, ladies and gentlemen, when I was informed that I was this year's recipient of the prestigious Davidson Medal of SNAIM for outstanding scientific accomplishments in ship research, I was truly moved and I felt obviously very honored. Looking at the list of previous award winners of the Davidson Medal, it reads like who is who of giants in the field of ship research. And I am humbled to be in such company. Η μεγαλύτερη διάκριση που έχω λάβει είναι το βραβείο Dr. Davidson από την SNAIM, το οποίο έλαβα τον Νοέμβριο του 2010 στα πλαίσια μιας μεγάλης τελετής. Είναι το υψηλότερο βραβείο της Society of Naval Architects and Marine Engineers των ΗΠΑ, το οποίο απονέμεται αναδιαιτία για εξαιρετικές επιδόσεις στην έρευνα συνολικά. Το βραβείο αυτό είναι ένας σταθμός για μένα, αλλά η δουλειά δεν σταματάει. Πάντα κανείς όταν βρίσκεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον σκέφτεται και βραβεία, αλλά περισσότερο σκέφτεται τη δουλειά. Γενικά η σχολή ναυπηγών είναι μια σχολή που άμα σε ενδιαφέρει το αντικείμενο και έχεις όρεξη, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά. This school has very very high profile professors, very good outstanding professors, I say. But if somehow we can try to promote the university, probably we can attract more students, international students, and through these international students, this school may become more well known. Σήμερα, ζώντας ένα περιβάλλον αρκετά δύσκολο από πλευράς οικονομικών συνθήκων, όπου οι αμοιβές γενικότερα και στον ιδιωτικό τομέα είναι πάρα πολύ χαμηλές, οι δυνατότητες αυτές απασχόλησης ερευνητικά προγράμματα για νέους ανθρώπους είναι σημαντικές κατά τη γνώμη μου και έτσι έχω την αίσθηση ότι ενώ για μια περίοδο νέα παιδιά προτιμούσαν να πάνε να δουλέψουν σε ναυτιλιακές εταιρείες, έχουμε πάλι τώρα κάποιο καινούριο κύμα το οποίο θα επιστρέψει στα πανεπιστήμια, εφόσον βέβαια υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης ερευνητικά προγράμματα και υπάρχουν τέτοια προγράμματα απασχόλησης. Η ελληνική ναυτιλία και η τεχνική διαχείριση, αλλά και η διαχείριση γενικότερα των πλοίων στην Ελλάδα, είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και είναι ίσως το μόνο αντικείμενο που έχουμε έναν διεθνή ανταγωνισμό.